Αρχικά, πρώτα απ' όλα, ποιος έχει αλλεργίες στα μαθηματικά. Μόνο. Είναι χειρότερη κατάσταση και έρχομαι σαν πυροσβέζι. Ο φυσικός είχε χαμογελάξει σαν παλά. Άρα, τα μαθηματικά θα τα κάνουμε εδώ για τον εγκέφαλο, άρα όλοι οι εγκέφαλοι χρησιμοποιούν μαθηματικά, απλώς είναι λίγοι που το ξέρουν από τους εγκεφάλους. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει εγκέφαλος που δεν χρησιμοποιεί μαθηματικά. Άρα όσοι έχουν αλλεργία στα μαθηματικά, είναι πάνω κάτω το ίδιο εδώ, έχει τα αλλεργία στο να αναπνεύσετε. Αυτό. Άρα μην αναπνέετε. Και αυτά που θα κάνουμε θα είναι πιο πολύ αυτό που ονομάζουμε εμείς γνωστικά μαθηματικά, δηλαδή θα είναι συμπιεσμένα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε ανάγκη να έχουμε όλες τις γνώσεις των μαθηματικών, αλλά είναι αρκετά για να μας προβληματίσουν και βέβαια ακόμα και να μας τσατίσουν. Εντάξει, γιατί στα μαθηματικά, άμα δεν τσατίζεστε, γιατί είναι μερικοί από εσάς που λένε εγώ είμαι σκράπα στα μαθηματικά, αλλά τα αφήνω. Αλλά δεν ξέρουν ότι είναι τα μαθηματικά που τους έχουν αφήσει. Είναι διαφορετικό. Άρα, τα μαθηματικά είναι μέσα στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος σας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και τώρα θα κάνουμε μερικά παραδείγματα που τα αποφεύγουμε στα κλασικά μαθηματικά επειδή θέλουμε να έχετε μια δομή και να ακολουθήσετε και θα δούμε τώρα τι γίνεται όταν σας αφήνουν ελεύθερους. Εντάξει, άρα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Παίρνω ένα τετράγωνο το κόβετε στα 5, το ξανασυναρμολογείτε με τα 5 κομμάτια που έχετε κόψει να κάνετε 2 τετράγωνα. Δικό σας. Εντάξει. Αλλά εδώ μην μου πείτε ότι χρειάζεστε πούμε, να είστε στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ απλό. Αλλά είναι τόσο απλό που είναι εκνευριστικά απλό. Ποια είναι, γιατί δεν έχετε καμία άλλη οδηγία. Άρα το λέω την ώρα που το ψάχνετε. Αυτό καταλαβαίνετε, αυτοί που δεν έχουν καμία κόλλα, τώρα είναι θάνατος αυτό. Αυτό λοιπόν θα το κάνετε με το χέρι. Αν θέλουν, άμα θέλουν να έχουν δικαιολογία, θα ήθελα να μην πάρουν κόλλα. Γιατί δεν είχα κόλλα, λοιπόν, άμα σας είχα βάλει ένα puzzle που ήταν ήδη κομμένο και σας έλεγα πάρτε αυτά τα κομμάτια και φτιάξτε 2 τετράγωνα, θα ήταν πολύ εύκολο για εσάς, αυτό το βλέπατε. Λέγατε, εντάξει, παιδί μου, ένα παίζει με 5 κομμάτια, πόσο δύσκολο είναι. Το θέμα εδώ είναι ότι έχετε ένα τεράστιο βαθμό ελευθερία, είναι ότι δεν ξέρετε πώς θα το κόψετε. Άρα πρέπει να φανταστείτε ότι είναι ένα τετράγωνο και θέλετε να φτιάξετε άλλα 2 τετράγωνα. Άρα στην πρώτο βαθμό που να βάλετε ένα τετράγωνο το οποίο να είναι ίδιο με το άλλο, και μετά μπορείτε να σκεφτείτε ποια είναι η πιο ωραία λύση να έχουμε 2 τετράγωνα διαφορετικά μεταξύ του και μεταξύ του προηγουμένου που ήταν πιο εύκολο. Άρα, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν σαν ιδέα την εξής. Έχετε ένα πρόβλημα, έχετε μία λύση. Άρα, αν αυτό το πρόβλημα το δημιουργήσετε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι πολύ ξεκάθαρο ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι, ένα τετράγωνο, 5 κομμάτια, ώστε να πει ότι δεν κατάλαβα. Είναι δύσκολο. Τώρα, άμα η πολυπλοκότητα της λύσης δίνει πολλές διαδρομές και μετά στο τέλος έχετε μόνο μία λύση, η λύση πρέπει να είναι αυτονόητη. Δηλαδή, όταν θα τη ζωγραφίσω, η αντίδραση από αυτού που δεν βρήκαν θα είναι έτσι. Άμα δεν έχετε αυτή την αντίδραση, είναι βέβαια ότι δεν έχετε χέρι. Γιατί δηλαδή, έχουμε όλοι από τη στιγμή που έχουμε εγκέφαλο. Εντάξει. Άρα, όταν τα δύο ημισφαίρια ενεργοποιούνται, έχουμε μερικέ δυσκολίε που παίρνουν όχι από τα μαθηματικά, από ένα φαινόμενο zoom in, zoom out. Δηλαδή, ξέρετε όλοι το. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα. Την ώρα εγώ που σας λέω αυτά, εσείς ψάχνετε και το άλλο, ταυτόχρονα. Άρα, στο τέλος θα έχετε κάπου καμιά δεκαετία προβλήματα που ο εγκέφαλός σας θα τα διαχειρίζεται και το ωραίο είναι ότι θα πιστεύετε ότι θα το κάνει, ενώ αυτό θα ασχολείται με αυτό. Αλλά θα πεταχθεί ένας και θα πει, στο τρίτο έχω τη λύση. Και θα λέει, ποιο είναι το τρίτο. Άρα, υπάρχει το παράδειγμα, έχετε δύο εικόνες και σας λένε να βρείτε τα 7 λάθη. Θυμάστε αυτό. Ωραία. Ξέρετε γιατί σας ζητά λεφτά. Δεν σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να ψάχνουμε, αλλά είχατε σημαντήσει ότι λεφτά. Έχει συνένεση. Δεν σου λέω σε ποιο ράδιο, αλλά τέλος πάντων.
Στην πραγματικότητα είναι λόγω ιστορίας της τέχνης. Όταν ζωγραφίζει έναν πίνακα και κάνει ακριβώς το ίδιο, πρέπει να βάλεις και 7 λάθη για να είσαι νόμιμος. Άμα δεν βάλεις κανένα λάθος, τότε είσαι παράνομος και είσαι αντιγραφέας. Άρα είναι ένας τρόπος. Ο πρώτος τρόπος είναι να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα, το ότι είστε εντάξει, ή αν έχετε ακριβώς το ίδιο μέγεθος του πίνακα, πρέπει να έχει 7 λάθη. Τα οποία είναι σημειωμένα στον κατάλογο και δείχνει ότι ξέρουμε ότι είναι. Αν γράφω εδώ, απλώς θα αποδείξετε ότι έχετε αυτήν την ικανότητα. Όταν έχετε λοιπόν αυτά τα 7 λάθη, έχετε ένα φέρμα στον εγκέφαλό σας, πρέπει να κάνει μικρό μάτι και μεγάλο μάτι ταυτόχρονα. Δηλαδή να κοιτάζει όλη την εικόνα. Αλλά το πιο αστείο που μπορούμε να κάνουμε, θα σας βάζω πρώτα εγώ, ξέρω εγώ τον Ψιλορίδη, εκεί, γνωστό. Δείτε, σας βάζω μερικά λάθη. Τα βλέπετε γιατί είναι μικρά, κάνετε έτσι. Και μετά δεν ανακαλύπτεται ότι πάνω ο Ψιλορίδης είναι ψεύτικος, γιατί είναι κομμένο στα δύο και αντίγραφο ο τυπός. Πρέπει μετά να ξανακάνει ένα zoom out. Γιατί είναι παιδί μου πολύ συμμετρικό ο Ψιλορίδης και ακόμα χειρότερο είναι τα σύννεφα που είναι συμμετρικά, στα οποία δεν δώσατε καμία σημασία και σιγά να μην έχουν βάλει τα λάθη στα σύννεφα. Άρα, αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε σαν τεχνική zoom in και zoom out. Άρα, ένα παράδειγμα άλλο διαφορετικό. Προσέξτε, αυτό είναι για αυτούς που έχουν καλή ακοή. Άρα, είναι μια ακολουθία που λέγεται tone wave. Η ιδέα είναι να την καταλάβετε, όσο πιο γρήγορα την καταλαβαίνετε, τόσο πιο γρήγορα καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνετε. Άμα δεν καταλαβαίνετε καθόλου, και αυτό καταλαβαίνω κάτι. Γκάτσα. Λοιπόν, γράφω ένα. Έγραψα λοιπόν ένα-ένα. Εντάξει. Άρα επειδή έγραψα ένα-ένα, έγραψα ένα-ένα. Είμαστε εντάξει. Άρα συνέχιζε και μετά. Ένα-ένα. Δύο. Δύο. Δεν έχει κόμμα. Ναι, μη σηκώνεις το χέρι, αφού το λες κατευθείαν. Εδώ δεν είμαστε σε κλασικό μάθημα, γιατί έτσι εκνευρίζεις περισσότερο τους άλλους. Ναι, γιατί όταν σηκώνεις, λες τώρα όλα που θα πει πριν από μένα, μπορεί να κάνει κάτι. Όταν το λες κατευθείαν, όλα δεν πρόλαβε. Δεν είναι άλλη, γιατί και εγώ το ξέρω. Αυτό πήγα να πω. Αλλά ποιος θέλει να μου πει αυτό που θα μου πει τώρα. Όχι, και μη λες και μη. Θα γράψω και μη. Θα νευριάσεις. Ναι, οκ. Ούτε οκ να λες. Μάλιστα. Είναι αυτό που είχατε βρει όλοι, έτσι είναι. Ποιος το είχε βρει, εφόσον ήθελες να μιλήσετε πριν από αυτό. Βλέπετε, έχουμε περισσότερους αλλεργικούς από ό,τι νομίζετε. Είναι μερικοί που δεν ξέρουν καν ότι είναι αλλεργικοί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τι θα είναι το επόμενο. Νομίζω κανονικά εδώ το έχετε πιάσει. Ένα-ένα, ένα-δύο, ένα-ένα, ένα-ένα. Τρία-ένα, ένα-δύο. Γράφω ένα-ένα, ένα-ένα, ένα-δύο, δύο-ένα. Μην ανησυχείτε, στο δέκατο θα το έχουμε, έτσι. Ωραία. Τρία, ένα. Δύο, δύο. Ένα. Είμαστε εντάξει. Ναι. Το παιδί το λέει. Το πιο ωραίο είναι εσωτερικά με αυτούς που απάντησαν, εγώ επικοινωνώ με αυτούς. Επικοινωνώ κρυφά. Άρα μετά θα σας δείξω και μερικά πράγματα κρυπτογραφίας, όπου εγώ μιλάω δυνατά, ο άλλος ακούει δυνατά, εσείς ακούτε, δεν καταλαβαίνετε τίποτα και όλος μου λέει ναι. Εντάξει, άρα μοιάζει λίγο με θεατρική παράσταση. Άρα, αυτό εδώ το συνεχίζουμε. Ένα τρία. Ναι, όταν παρέω το συνεχίζουμε, συνήθως δεν το λέω. Εντάξει, και ποια είναι η άσκηση, γιατί δεν κάναμε την άσκηση, αυτή ήταν η προετοιμασία της τέτοιας. Ναι, είναι ότι μέσα σε αυτήν εδώ τη σειρά που την ονομάζουμε Conway, γιατί είναι μαθηματικός άγγλος και την επινόησε,
θέλω να μου αποδείξετε ότι το 4 δεν ανήκει στην Conway. Εντάξει. Άρα τα γράφετε. Εσείς φτάσατε στο επίπεδο της κόλλας και να κούρε στυλό. Εντάξει. Είσαι στα όρια της προϊστορίας με ιστορία, αλλά η ιστορία αρχίζει με γραφή. Εντάξει. Σιγά σιγά. Άρα, εδώ βλέπετε ένα φαινόμενο που αρχικά το καταλαβαίνετε και σιγά σιγά βλέπετε ότι δεν βλέπετε το άλλο. Άρα, είναι μερικοί από εσάς που θα πεθάνουν πάνω σε αυτή την άσκηση, θα χάσουν όλα τα νούμερα, αλλά δεν θα υπάρχει ποτέ 4. Άρα, μετά το θέμα μας είναι γιατί δεν υπάρχει ποτέ 4. Άρα, τώρα πρέπει να φανταστείτε ανάποδα, για να υπάρχει 4 το γράφετε. Δεν θα σας το κάνω, είναι μόνο ένδειξη. Ας πούμε ότι το γράφετε. Και πρέπει να φανταστείτε πώς εμφανίστηκε. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι το γράφετε για πρώτη φορά και είναι μοναδικό. Εντάξει, αυτό σημαίνει υπάρχει στα μαθηματικά. Ο Καζαντζίδης το λέει αλλιώς. Εμείς λοιπόν το γράφουμε έτσι και το θαυμαστικό είναι ότι είναι μοναδικό. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται. Άμα είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται, θα είναι αυτό από πάνω, η αριστερά, εμφανίστηκαν 4 φορές το ίδιο πράγμα. Άρα μπορείτε να πείτε ότι πριν από αυτό θα έχουμε κάτι τέτοιου τύπου. Ας το ονομάσουμε έτσι. Αναγκαστικά. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι εδώ είναι διαφορετικό. Εντάξει, γιατί άμα ήταν το ίδιο θα γράφαμε 5 ή 6. Και εδώ πάλι τη ρίχνη. Άρα από εδώ μπορεί να γράψετε αυτό. Άμα γράψετε αυτό σημαίνει ότι εδώ αλλαγή θα γράφεστε 4 χ. Είστε εντάξει. Τώρα το πρόβλημά σας είναι ότι πρέπει να βρείτε πώς πάει από εδώ. Αλλά σας το αφήνω αυτό, είναι το σπίτι. Τώρα λοιπόν θέλω να φανταστείτε το εξής. Ξέρετε όλοι για τους αριθμούς. Άρα τους ξέρετε. Αυτούς τους αριθμούς τους ξέρετε. Φυσικά. Σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει πολύ πλάκα, ειδικά όταν είπα ότι είναι πραγματική, γιατί άμα λέγονται πραγματικοί αριθμοί, οι άλλοι τι λέγονται. Μη πάμε. Α, είναι μη πραγματικοί. Άρα έχεις και μη πραγματικούς αριθμούς. Άρα πώς γράφεις τους μη πραγματικούς αριθμούς. Προσπαθώ να σας πω ότι τους πραγματικούς τους ονομάσαμε πραγματικούς εφόσον βρήκαμε τους μηγαδικούς. Γιατί πριν τους λέγαμε αριθμούς. Που δεν είχαμε κάτι το ανάποδο. Άρα, ως εδώ είναι το κλασικό που θα κάνετε. Τα ειδικά στην τρίτη ηλικίου θα πιάσετε και αυτόν εδώ, θα τον πιάσετε ακριβώς. Αλλά ποια είναι η ιδέα, είναι ότι εδώ θα έχει εφαρμογές για το χαρί στη φυσική. Εντελώς στον ηλεκτρισμό θα βάλουμε πολλά πράγματα και μερικά πράγματα που είναι λίγο πιο δύσκολα στην αρχή. Άρα, εδώ άμα το φτιάξετε με αυτόν εδώ τον αριθμό, θα καταλάβετε το εξής.
ότι επειδή είμαστε σε χώρο δύο διαστάσεων, δεν έχουμε πια την έννοια του πριν-μετά. Εντάξει, όταν είσαστε σε μία διάσταση, μπορεί να πούμε ότι εσύ είσαι πριν από αυτόν και αυτός είναι μετά από σένα. Αλλά τώρα κοιτάξτε τι γίνεται με τους μηγαδικούς αριθμούς. Μπορεί να είμαι εδώ ή εδώ. Και όταν είμαι εδώ, μπορεί να πεταχτώ όταν είμαι στο τετράγωνο εδώ. Άρα δεν μπορώ να πω ότι έχω μια σειρά και θα χρησιμοποιήσουμε μια σειρά λεξικογραφική. Δηλαδή θα πάρουμε πρώτα το πρώτο στοιχείο, θα κοιτάξουμε ποια σειρά έχει, θα πάρουμε μετά το δεύτερο και θα λέμε ότι αυτό θα είναι η σειρά. Π.χ. είστε εδώ. Τώρα είστε μια ωραία παρέα για μηγαδικούς. Αυτός θα είναι ο κύριος 00. Εντάξει, ο 27 θα είναι πιο πέρα. Λοιπόν, μάλλον θα είναι μάλιστα εκεί πέρα. Άρα αυτός εδώ, ποιος είναι αυτός εδώ. Σας σωστός. Είμαι έτσι. Βλέπω ότι μερικοί έχουν προβλήματα χωροαντιληπτικής. Εδώ θα είναι η πραγματική. Α. Πραγματικούς πάει συνήθως στο α μετά. Λοιπόν. Α, εδώ θα είναι η B, είναι α συν γιώτα β. Ωραία, άρα, αυτός εδώ είναι ο 1, εσύ είσαι ο 2, εσύ τώρα με αυτή όπως είσαστε καθισμένοι είστε ο 1-1, 1-1, άρα εσύ γράφεσαι έτσι. Γραμματικότητα γράφεσαι έτσι. Γράφω έτσι πρώτη φορά. Οκ. Άρα, αυτοί οι αριθμοί, όταν τους πολλαπλασιάζουμε, δεν πηγαίνουν κανονικά. Ποια έννοια? Ότι μπορούμε να έχουμε έναν αριθμό, τον πολλαπλασιάζεται και πάει πιο μικρός από τον άλλο που ήταν πιο χοντρός, στην αρχή νομίζαμε, ενώ τελικά άλλαξαν σειρά. Άρα, όταν ανεβάζουμε τους αριθμούς και αλλάζουμε τις διαστάσεις, χάνουμε μερικές ιδιότητες. Μία από τις ιδιότητες που χάνουμε εδώ, που είναι πολύ παράξενη, είναι ότι το α επί β δεν είναι β επί α. Εντάξει, δεν έχουμε πια το αντιμεταθετικό. Τώρα ξαφνικά, αυτό που το χρησιμοποιείτε συνεχώς και δεν έχετε κανένα προβληματισμό, ξαφνικά εδώ χάνεται. Αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι υπάρχουν, προσέξτε τι σας λέω, αυτό που το κάνετε όταν θα κάνουμε πίνακες είναι πιο εύκολο. Μην ανησυχείτε. Αποτελεστικά ότι έχουμε ξεφύγει. Είμαστε εδώ στο σώμα και υπάρχει τη μαγεία. Κάνουμε μαγεία. Άρα θα κάνω ένα πίνακα επί έναν άλλον πίνακα. Θα φτιάξω έναν άλλον πίνακα και τι θα δω. Ότι άμα πάρω αυτόν τον πίνακα και αυτόν τον πίνακα και τώρα πάρω ανάποδα, δεν έχω πια το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό όταν είμαι πίνακα δεν μα συνειδητοποιεί πολύ γιατί λέμε εντάξει τώρα πίνακα είναι τώρα θα είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ όμω να σα κάνω να σκάσετε. Γιατί μόλις κάνω αυτό εδώ, μπορώ να κάνω και χειρότερο, δεν το έχω γράψει καν εδώ. Μπορώ να κάνω αυτό. Κανονικά όταν κάνετε α επί β ίσον 0. Είπαμε ότι δεν ανησυχείς, φλέξε. Σημαίνει τι προς το παρόν για εσάς. Ναι. Η α επί β ίσον 0. Οκ, άρα το γράφουμε α ίσον 0 ή β ίσον 0. Είμαστε εντάξει, κανονικά είστε χαρούμενοι. Εντάξει. Οκ, τώρα λοιπόν θα μπούμε σε έναν άλλο κόσμο. Θα σβήσουμε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν θέλω να ζήσουμε τίποτα. Μετά θα κάνω παρήξει. Τότε με τον Αρχιμίδη θα γράψω από πάνω. Και ο Ζωέφ θα θυμούνται γιατί έχω αλλάξει χρόνο. Ωραία. Τώρα λοιπόν μπορώ να κάνω α επί β. Είμαι σε έναν άλλο κόσμο, α το ονομάσω κόσμο. Και μπορώ ενώ έχω 0. Να έχω α διαφορετικό του μηδενός και β διαφορετικό του μηδενός. Άρα εδώ θα μετρήσω πόσο ξαφνιάζεστε. Άρα επειδή μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα, μπορώ να κάνω και αυτό. Α στο τετράγωνο ίσον 0 με α διαφορετικό του 0. Αυτό είναι λίγο βαρύ. Αυτό είναι. Αρχίζει να γίνεται εκτεταστικό, αλλά το κάνουμε ακόμα χειρότερο. Α στην ι ίσον 0 με κανένα α στην κ να είναι 0 πριν. Δηλαδή το βάζετε α, το βάζετε α τετράγωνο, δεν γίνει 0. Δεν γίνει 0. Το α τρίτη δεν γίνει 0. Στο α 15 γίνεται 0.
Ναι, ωραία. Άρα αυτό λοιπόν είναι, οφείλεται σε αυτόν τον χώρο. Άρα εδώ είναι τα κοτέρνιον, άρα τα σκέφτηκε για πρώτη φορά ο Χάμιλτον. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι, θα βάζω και μερικά ονόματα, θα τα γράφω στα ξένα, έτσι δεν θα σας επηρεάζουν πολύ. Θα λέτε, εγώ δεν ξέρω αγγλικά, δεν είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κατασκευάζουν δομές που αναδεικνύουν ένα γεγονός που έχουμε στα μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι μια τέχνη. Και ποια είναι αυτή η τέχνη, είναι πώς βλέπω το αόρατο. Όλοι οι άλλοι θεωρούν ότι κάνουν κάτι επειδή το βλέπουν. Και το βλέπεις και μετά ο άλλος αποφασίζει, ξέρει ότι δεν το βλέπει. Και λέει, εφόσον δεν το βλέπω, τι να κάνω. Σκέφτομαι. Αυτό τώρα είναι σε ένα χώρο που είναι σε τέσσερις διαστάσεις. Εμείς είμαστε τρεις χωρικές, μία χρονική. Όταν λοιπόν ζούμε και σας αφήνω μερικά δευτερόλεπτα, είσαστε σε τέσσερις διαστάσεις. Απλώς οι δικές σας οι τέσσερις διαστάσεις δεν είναι. Αυτό δεν είναι το δικό μας. Δεν ακούω, εντάξει. Και όταν λοιπόν είμαστε σε τρεις διαστάσεις και σε μία χρονική, τότε ο φυσικός, ξέρετε, θα σας πει, η μία είναι τυπογραφή, θα την πει πιο αργά βέβαια, θα σας πει ότι έχουμε τρία συν, ένα μείον ή, ακόμα καλύτερο, αν είναι ακόμα πιο ειδικός, ένα συν, τρία μείον. Και θα μετρήσουμε το χώρο πάνω σε μία υπερβολή, υπερβολοειδές κλπ, και όχι πια σε έναν χώρο που θα είναι επίπεδος. Αυτό εδώ λοιπόν μπορούμε να το συνεχίσουμε, εδώ, στα οκτώνιον, που τα σκέφτηκε για πρώτη φορά ο Κέλεϊ. Τώρα είμαστε σε αριθμούς που ζουν σε 8 διαστάσεις και σε αυτόν εδώ το χώρο γίνεται κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Άρα αυτό το πράγμα το ξέρετε σαν ιδιότητα. Άμα κάνω α έτσι και κάνω αυτό, είναι εντάξει. Έτσι δεν γίνεται. Για αυτούς. Άρα τι βλέπετε, κάθε φορά που γενικεύουμε, επειδή έχουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, χάνουμε μερικές ιδιότητες, τις οποίες δεν τις προσέχουμε εμείς. Η μάμα σας έλεγε ότι θέλω, θα μου λέγατε όχι. Ωραία, αυτό είναι ένα κανονικό τετράδιο. Προσέξτε, αυτοί που θα το καταλάβουν θα πάθουν ένα μικρό σοκ. Δεν πειράζει. Εντάξει. Θα είναι και οι άλλοι που θα τους λένε δεν έγινε τίποτα. Άρα, άμα κάνω, είμαι τώρα στο επίπεδο και κάνω αυτή την περιστροφή. Κάνω τσακ και μετά τσακ. Καταλαβαίνω ότι άμα κάνω την πρώτη και μετά τη δεύτερη ή τη δεύτερη μετά την πρώτη, θα φτάσω στο ίδιο σημείο. Είμαστε εντάξει. Okay. Σε τρεις διαστάσεις δεν υπάρχει αυτή η ιδιότητα. Δεν βλέπει. Ωραία. Άρα, το κάνω λοιπόν. Λοιπόν, λέω ας πούμε ότι σε τρεις διαστάσεις, για να έχω σίγουρα τρεις διαστάσεις, πρέπει οι γωνίες μου να μην είναι ίδιες. Γιατί εδώ έχω τσακ, τσακ, άρα είναι το ίδιο. Άρα, στο επίπεδο το μάθετε, τις περιστροφές συνδυάζονται και έχουν στην πραγματικότητα αυτή την ιδιότητα. Όχι αυτή, με το ίσον. Okay. Τώρα λοιπόν τι θα κάνω. Θα κάνω ότι είμαι έτσι και κάνω μία περιστροφή έτσι και μία έτσι. Μέχρι. Άρα, μία έτσι και μία έτσι. Όσοι θέλουν να πάθουν αληθινό σοκ μπορούν να το κάνουν με το χέρι τους. Το κάνω συνήθως εγώ με το τετράδιο γιατί λέει, νομίζουν ότι είναι το τετράδιο που φταίει. Εντάξει. Άρα, κοιτάξτε τώρα. Κάνω λοιπόν μία έτσι και μετά μία έτσι. Okay. Τάκ, τάκ. Τώρα κάντε το αντίθετο. Πρέπει να αρχίσετε από το ίδιο. Εντάξει, ας πούμε ότι είμαστε έτσι. Αυτό είναι το αρχικό. Okay. Άρα, άμα κάνω πρώτα την περιστροφή, θα μου κάνει αυτό. Και μετά κάνω. Συμφωνούμε. Ενώ είμαστε σε χώρους που είναι τρεις διαστάσεις, που έχουμε απόλυτα συνειδητοποίηση, στην πραγματικότητα τώρα καταλαβαίνουμε ότι οι περιστροφές σε τρεις διαστάσεις δεν είναι αντιμεταθετικές. Κανονικά ο φυσικός θα το κάνει αυτό σε μερικούς χώρους,
θα το εφαρμόσετε. Αλλά όταν, όσο το κάνει ο μαθηματικός, λέτε εντάξει, αυτοί έχουν ένα θέμα να κάνουμε. Αλλά μετά όταν το κάνει αυτός πραγματικά, γιατί βέβαια είναι και αυτός ο μαθηματικός, μου νομίζετε, τουλάχιστον το μισό, μετά το μεταφέρει στο άλλο και φαίνεται πιο ανθρώπινο. Αλλά τώρα κάντε το με το χέρι σας, εντάξει. Γιατί τους έχεις μάθει αυτόν τον κανόνα ακόμα ή... Ναι, όχι, στην πρώτη λυσίδα. Όχι, α, μετά. Δεν πειράζει, θα σου χαλάσω λίγο το μάθημα. Τσακ, πάτε το αυτό. Λοιπόν, έτσι, κάντε έτσι. Ναι, δεν έβαλα μόνο ένα δάχτυλο, μην αγχώνεσαι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν θα έχουμε ένα χώρο με τρεις διαστάσεις, θα το χρησιμοποιήσουμε και εδώ, είναι ότι θα μπορούμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό από διανύσματα. Άρα αυτός ο κανόνας που είναι έτσι, σας επιτρέπει να καταλάβετε το εξής, ότι άμα έχετε αυτόν τον κανόνα με αυτό εδώ και με αυτό εδώ, σου λέει ότι θα ανεβείς πάνω, άρα άμα έχεις ένα διάνυσμα, είναι αυτό, δεν είναι εδώ. Α! Okay. Έχετε μια γωνία εδώ. Αυτή η γωνία είναι η ίδια με αυτή. Πάρε καλά που είπατε, ναι. Είναι η ίδια με αυτή. Ναι. Πού είπατε, σαν να ό,τι και να κάνω είναι η ίδια γωνία. Είμαστε εντάξει, δεν είναι αυτός. Πάρω στους αριθμούς εσένα, με το ξέρω εδώ τα φίλια. Αυτή εδώ η γωνία, τώρα, την κάνω ανάποδο. Βλέπετε. Άρα, άμα αυτό είναι τώρα σημείο αναφοράς, αυτό εδώ είναι ορθή, εσωτερική, αυτό όμως είναι τρεις φορές η ορθή. Συμφωνούμε. Okay. Άρα, το θέμα είναι ότι τώρα, όταν θα το κάνω αυτό το πράγμα με τα δάχτυλα, φανταστείτε τώρα ότι έχω ένα διάνυσμα και πρέπει να θυμάμαι ότι όταν κάνω τον πολλαπλασιασμό από αυτό το διάνυσμα και αυτό το διάνυσμα που θα είναι το αποτέλεσμα θα ανεβαίνει. Βλέπετε. Αλλά πάνω κάτω σας βοηθάει, μερικές φορές το κάνουμε και έτσι. Δηλαδή εκεί που στρίβουμε ανεβαίνει μόνο έτσι. Σημαίνει ότι άμα στρίβει έτσι, μετά εγώ άμα είμαι έτσι και στρίψω, θα είναι απλή ότι κατεβαίνω. Άρα παίρνετε αυτό το πράγμα και το κάνετε έτσι. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα έχω τον πολλαπλασιασμό από αυτά τα δύο διανύσματα, τελικά θα κατεβεί κάτω. Λοιπόν, αυτή εδώ η ιδιότητα θα μας δώσει την ιδιότητα της μη αντιμεταθετικότητας στον κόσμο αυτό. Άρα θα κάνω λοιπόν ένα γινόμενο διανυσματικό, αυτό μου δίνει ένα διάνυσμα, άρα επειδή μου καθορίζει πώς πηγαίνει ο χώρος, δηλαδή άμα πηγαίνει έτσι, ανεβαίνω. Άμα πηγαίνει έτσι, κατεβαίνω. Ο κανόνας πρέπει να είναι ο ίδιος. Επειδή θα έχω το μείον από το ένα από το άλλο, όταν αυτό θα το μεταφέρω σαν μάζα και το άλλο σαν μάζα και τα βάλω μαζί, όταν θα κάνω αυτό επί αυτό, δεν θα είναι το ίδιο με το αυτό επί αυτό. Όχι, είμαστε καλά τώρα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όταν παίρνω ιδιότητες και τις θυμάμαι, μπορώ σιγά σιγά να φτιάξω ένα πράγμα πιο πολύπλοκο. Τώρα θα περάσουμε σε τέσσερις διαστάσεις, μην ανησυχείτε, για αυτούς που έχουν πρόβλημα ήδη σε τρεις, είναι το ίδιο. Εντάξει. Άρα, το θέμα είναι, πεσό, θα κάνουμε λίγο μια προετοιμασία, θα κάνουμε τα τραβήγματα. Άρα, τα τραβήγματα συνήθως εσείς ζωγραφίζετε έτσι, θεωρώντας ότι αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό, και εμείς θα το κάνουμε τώρα το ίδιο και θα το τραβάμε. Άρα, τι κάνετε εσείς, κυταλοδρομία. Λοιπόν, αυτός ο πίνακας είναι κενός τώρα, εντάξει. Όχι, είναι κενός, γιατί αυτό θα είναι βιβλίο, εγώ θα είπε με μαύρο. Οτιδήποτε και γράψω από πάνω δεν έχει σημασία με το. Και αυτό μετά, και το μαύρο. Λοιπόν, άρα, εξεπίτηδες το κάνω όπως θέλω. Άρα, ο πίνακας είναι κενός και τραβάω. Εντάξει, τώρα επειδή το τράβηξα έτσι, για να θυμάμαι τι τράβηξα, το βάζω από πίσω. Το έχεις εσύ. Ναι, αφού το τράβηξα, για να θυμάμαι το τράβηξα, γιατί τώρα έχω το ίχνος. Άρα, για να θυμάμαι έκανα αυτό και το τράβηξα. Τώρα αυτό το κρατάω και πάνω σε αυτό το κάνω δίπλα, το αντιγράφω αν θέλετε και τώρα το τραβάω στην άλλη διάσταση. Αλλά το τραβάω εδώ. Μην βλέπετε ένα τετράγωνο προς το παρόν, να βλέπετε δύο τραβήγματα. Ένα τραβήγμα σε μία διάσταση, ένα τραβήγμα στην άλλη διάσταση. Τώρα λοιπόν το τραβάω στην τρίτη διάσταση.
Αυτή τώρα ήδη τα νύχια της από εδώ. Είμαστε μόνο σε δύο διαστάσεις. Α. Αν τώρα θα ανοίγεις από εδώ, θα φας το χέρι στο άλλο. Λοιπόν, τώρα είμαστε φίλοι. Εδώ λοιπόν έχω κάνει αυτό. Αυτό για να θυμόμαστε λίγο. Εδώ έκανα αυτό, εντάξει. Και τώρα θα κάνω ακριβώς το αντίγραφο. Φυσικώς γελάει ήδη. Ξέρετε τα κάνω αυτά. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε τρεις διαστάσεις, αλλά επειδή είμαστε σε ένα πίνακα με δύο διαστάσεις, άμα σας το κάνω μόνο έτσι θα καταλάβετε, αλλά θα το κάνω στραβά και θα καταλάβετε. Άρα το τραβάω έτσι τώρα. Βλέπετε. Είμαστε εντάξει. Άρα θα γράψω ξανά αυτό. Okay, τώρα το έχετε συνηθίσει αυτά τα τραβήματα. Μπράβο. Τώρα λοιπόν θα το τραβήσετε στην τέταρτη διάσταση. Και αυτό δεν ήταν η άσκηση, αυτό ήταν η προετοιμασία. Άρα, τώρα τι γίνεται. Από αυτό εδώ το ίχνος θα τραβήξαμε έτσι. Τώρα την τέταρτη διάσταση θα δυσκολευτείτε να τη δείτε, αλλά θα την δούμε κατευθείαν. Γιατί προσέξτε, μου έρχεται εδώ σε έναν πίνακα μόνο με τρεις διαστάσεις. Προβολικό είναι μόνο δύο. Άρα ξαναπαίνω αυτό το ίχνος, εντάξει, το κάνω έτσι γρήγορα. Και αυτό εδώ το ίχνος τώρα θα τον τραβήξω ξανά. Okay. Άρα, άμα τον τραβήξω, τι έχω παρατηρήσει, είναι ότι όταν τραβάω, κρατάω το ίχνος και κάνω αντιγραφή του ίχνους. Μετά συνδέω το ίχνος. Είμαστε εντάξει? Ωραία. Άρα, ένας υπερκύβος πόσες κορυφές έχει? Μπράβο. Βέβαια, σας είχα προειδοποιήσει ότι θα επικοινωνούν με ανθρώπους, γιατί θα ακούν τι λένε, εγώ θα τους λέω ναι και θα λένε τι είπε. Ναι, αυτό. Δεν είπε ότι δεν το έκανες. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα λίγο πιο δύσκολο. Πόσες ακμές έχεις? Αυτό είναι μία ακμή. Εντάξει, οι ακμές είναι η σύνδεση μεταξύ δύο κορυφών. Εντάξει. Έχετε δικαίωμα να σκεφτείτε. Έχετε και δεύτερη ευκαιρία. Άρα, να θυμάστε πάνω κάτω τι κάνουμε. Όταν έχουμε ένα ίχνος, το αντιγράφουμε. Που σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα ίχνος, έχουμε τόσες ακμές, όταν αντιγράφουμε, έχουμε άλλες τόσες. Σύμφωνα. Αλλά επειδή το τραβάμε και το τραβάμε από τις κορυφές, έχουμε δημιουργήσει και τις ακμές που προέρχονται από το τράβημα των κορυφών. Το ξανακάνω λίγο πιο απλά σε χαμηλό επίπεδο. Εδώ έχω ένα τεσσάρι. Εντάξει. Άρα έχω τέσσερις, το τραβάω και αντιγράφω. Έχω άλλες τέσσερις. Άρα επειδή τράβηξα από τέσσερις κορυφές, έχω συν τέσσερις. Άρα έχω 12. Είμαστε εντάξει. Άρα εδώ ας πούμε το ξαναγράφουμε τώρα με αριθμούς δικούς μας. Άρα εδώ θα γράψω ένα τεσσάρι και ένα τεσσάρι. Είμαστε εντάξει. Ενώ εδώ στην πραγματικότητα έχω ένα 2 και ένα 1. Στο 2-1, ξαφνικά όλα τα άλλα δεν σε ενόχλησαν. Έχεις δύο κορυφές και έχεις μία ακμή. Όταν τις λες ντομάτες και κολοκύθες, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ, για πες τι έχουμε. Είναι, κόκκις. Άρα, εγώ θέλω να μου γράψετε αυτά τα δύο σημεία. Τα γράφουμε εδώ. Εδώ τι θα γράψουμε. Εδώ περιμένω. Το. Το λέτε πολύ, είναι πιο εντάξει. Λοιπόν, άρα θέλω το επόμενο τώρα. Το επόμενο δεν το έχω ζωγραφίσει, αλλά θέλω τα νούμερα. Άρα το πρώτο νούμερο το είπαμε. 16. Άρα, πρέπει πρώτα να σκεφτείτε ότι αυτά είναι 12. Τραβάμε 12, άρα θα είναι 24, αλλά ξεχάσαμε ότι τα τραβάμε. Άρα τα τραβάμε από 8. Άρα πρέπει να κάνουμε 12 συν 12 συν 8. Πρέπει να καταλαβαίνετε τώρα ότι έχετε βρει πόσες ακμές έχει ένας υπερκύβος σε τέσσερις διαστάσεις. Το οποίο βέβαια δεν το βλέπετε καν. Άρα επειδή σκεφτήκατε έναν αλγόριθμο, αρχίζετε να το φτιάχνετε. Άρα για το σπίτι σας λέω ας πούμε ένας υπερκύβος που έχει 5 διαστάσεις, πόσες κορυφές και πόσες ακμές έχει. Για το σπίτι.
είναι το ίδιο εύκολο, δεν είναι καμία δυσκολία. Άρα, τώρα λίγο πιο πολύπλοκα για να νευριάσει. Θα αφήσω το σημάδι μου φυσικός, όπως θα σας αφήσει. Τώρα με αφήνεις. Είναι κι άλλος φυσικός από όλα. Είναι κι άλλος φυσικός εδώ. Κυρίως είναι φυσικός, κύριος του Δάκης. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ισπανδρομία λοιπόν. Όχι. Ήθελα νομίζω, αλλά... Εντάξει, εντάξει. Για τη θεωρία των κορδών, ναι, ναι, ναι. Άρα, τώρα θα πάρουμε τον κύβο και θα του κάνουμε κάτι πολύ απλό. Ο κύβος πόσες έδρες έχει? 6. Οκ. Λοιπόν, άρα θέλουμε να βρούμε αυτό εδώ που κάναμε τώρα. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Euler και θα βρούμε έναν τύπο, πολύ ωραίο, ο οποίος είναι πώς συνδυάζονται οι κορυφές, οι ακμές και οι έδρες. Που αυτό θα είναι πολύ ωραίο, γιατί όταν θα φτάσουμε στις 4 διαστάσεις, δύο κομμάτια τα έχουμε, το άλλο δεν το έχουμε, αλλά επειδή θα έχουμε τον τύπο, θα το έχουμε. Βάλαβε. Για να τον έχουμε τον τύπο, πρέπει να τον δούμε λίγο πιο πριν, αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσω της τροπολογίας. Προσέξτε, εδώ θα νευριάσετε. Είμαστε εντάξει? Και ο φυσικός μπορεί να νευριάσει εδώ. Άρα είμαστε τοπολογία. Τοπολογία δεν κοιτάζω τις αποστάσεις, κοιτάζω μόνο τις σχέσεις. Είμαι σε έναν χώρο με δύο διαστάσεις και σας κάνω αυτό. Ωραία. Άρα η έδρα στον κύβο, ξέρετε τι είναι, είναι 6. Okay. Ωραία. Εδώ άμα σας ρωτήσω, ας πούμε, πόσες κορυφές έχω? Μία. Πόσες ακμές? Μία. Πόσες έδρες? Δύο. Μία μέσα και μία έξω. Okay. Άρα, σε αυτόν τον κόσμο, για να το κάνω λίγο πιο απλό, θα σας ζωγραφίσω ξανά έναν κύβο, αλλά δεν θα τον ζωγραφίσω κλασικά. Okay. Για να σας νευριάσω περισσότερο, έτσι. Εντάξει. Άρα, επειδή είναι τοπολογία, δεν ασχολούμαι με τις ευθείες, ασχολούμαι μόνο με τη σχέση. Άμα δύο κορυφές είναι ενωμένες, είναι ενωμένες. Άρα, αυτός εδώ είναι ένας κύβος. Άρα, έχουμε τις 8 κορυφές, έχουμε τις ακμές και τώρα μετράτε τις έδρες. Έτσι. Μία εξωτερική. Άρα, πώς το κάνουμε αυτό? Πάνω κάτω παίρνουμε έναν κύβο, τρυπάμε το πάνω μέρος, σαν να είναι τσίκλα. Δηλαδή, το τρυπάτε. Το ανοίγετε, το κατεβάζετε και έχετε λοιπόν μία τρυπημένη έδρα που είναι απ' έξω και όλες οι άλλες είναι οι κλειστές. Είμαστε εντάξει? Ωραία. Άρα, σε αυτόν τον κόσμο τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μία ιδιότητα. Άρα, άμα κοιτάξουμε πόσες είναι οι κορυφές. Λοιπόν, πόσες είναι οι ακμές και πόσες είναι οι έδρες. Άμα κάνουμε λοιπόν αυτόν εδώ τον αριθμό. Κορυφή συν έδρες, μείον ακμές, ίσον. Άρα, ας το πάρουμε με τον κύβο που τον έχετε όλοι στο μυαλό σας. Είπαμε ότι έχουμε 8 συν 6, μείον 12. Είμαστε εντάξει? Πώς παίρνει αυτό? 2. Άρα, αυτό για πρώτη φορά, όταν το βλέπετε, λέτε εντάξει, γιατί να μην κάνει κάτι άλλο. Άρα, εδώ, αυτό που θα δούμε, είναι ο τύπος του Euler. Γιατί θα βρούμε δύο, σε μερικά σημεία, π.χ. για τα πολύεδρα, τα κανονικά, αυτά που ξέρετε, μέσω του πλάτωνα. Άρα, το τετράεδρο, τον κύβο, το οκτάεδρο, το δεκάεδρο και το εικοσάεδρο. Το εικοσάεδρο, και 20. Ωραία. Αυτά εδώ, τι είναι? Είναι έδρες που είναι όλες ίδιες, αλλά το τετράδιο τι σώοι έδρες έχει? Το τετράδιο. Λέω τι σώοι, δεν λέω πόσες. Άμα σας ρωτήσω πόσες έδρες έχει το τετράδιο. Τι είδες, τι σώοι, τι γεωμετρία έχουν οι έδρες? Οι έδρες είναι τρεις διάστατες. Όχι. Το τετράεδρο είναι τρισδιάστατο, οι έδρες του είναι δυσδιάστατο. Εντάξει. Άρα οι έδρες όμως είναι τρίγωνα. Είμαστε εντάξει, στο τετράεδρο είναι τρίγωνα. Στον κύβο είναι τετράγωνα. Στο οκτάεδρο είναι τρίγωνα. Οκτάεδρο, έχετε δει οκτάεδρο?
Το χάρη στο κάδρο, παίρνετε μια πυραμίδα κλασική Αιγύπτια εκεί, εντάξει, και βάζετε το αντίγραφό τη από κάτω και κολλάτε. Αυτό θα σα δώσει ένα οκτάδρο, γιατί έχει εξαφανιστεί το τετράγωνο και έχετε 8 τρίγωνα. Είμαστε εντάξει. Ωραία, τώρα πάμε στο 12έδρο. Το 12έδρο φτιάχνετε με πεντάγωνο. Εντάξει. Άρα παίρνετε το πεντάγωνο τη Αμερική, βάζετε άλλα 11 και είμαστε εντάξει. Ωραία. Για όσους νομίζουν ότι αυτά είναι δύσκολα, σας πληροφορώ ότι άμα πάρετε ένα 12έδρο και του κόψετε τις γωνίες, όλες τις κορυφές, θα κάνετε μία μπάλα ποδοσφαίρου. Την οποία δεν έχετε δει ποτέ στη ζωή σας, εφόσον δεν ξέρετε καν τι είναι ποδόσφαιρο, αφού είστε μόνο μαθηματικοί 4 διαστάσεων. Εντάξει, ωραία. Θέλω να σας πω ότι μερικές φορές εμείς δεν το κοιτάζουμε, ή μάλλον το κοιτάζουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Γιατί ποιος παίζει ποδόσφαιρο? Δεν τολμούν να σηκώσουν, σου λέει μετά θα κάνει την ερώτηση. Άρα, στο ποδόσφαιρο που έχετε παίξει με την μπάλα, μιλάω για τις παλιές μπάλες, μου παίρνουν τις καινούριες μπάλες, γιατί δεν ξέρω αν έχετε παλιές και καινούριες εδώ. Αλλά τις παλιές είχατε εξάγωνα και πεντάγωνα. Ναι, μαύρο και λευκό. Ναι, οκ. Άρα η ερώτησή μου είναι πόσα πεντάγωνα έχεις. Άρα τι θέλω να σας πω είναι ότι πολλοί την έχουν δει την μπάλα, επειδή το έχουν κάνει ποτέ, δεν ξέρουν πόσα είναι, ούτε πόσα πεντάγωνα είναι, ούτε σε πόσα εξάγωνα είναι. Στην πραγματικότητα την κοιτάζουν, αλλά δεν την βλέπουν. Άρα στα μαθηματικά θα καταφέρουμε να το βλέπουμε χωρίς να το κοιτάζουμε. Εντάξει. Δεν έχουν τόσο αλλεργία. Άρα λοιπόν με αυτόν εδώ τον τύπο θα μπορέσουμε να βρούμε μερικά πράγματα. Εκεί τώρα θέλω να μου βρείτε αυτόν τον τύπο με το οκτάεδρο. Άρα, πόσες κορυφές έχετε? Έξι. Σωστό, εντάξει. Ας πούμε φανταστείτε μια τετράδα και από πάνω και το πάνω. Άρα, βόρο και νότο. Ωραία. Τρίδα. Okay. Άρα, έξι. Μετά έχετε 8 έδρες. Πόσες ακμές? 12. Γιατί 12? Θέλω να κάνω 2. Εσύ στα μαθηματικά τώρα είσαι ρουφιάνος. Γιατί? Γιατί αυτός έχει χρησιμοποιήσει τον τύπο πριν τον φτιάξουμε. Αυτό δεν έχει δικαίωμα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε μερικά παραδείγματα και μετά να δούμε πώς το απέδειξε. Εσύ λες, εφόσον έχει τον τύπο του Έλιο, το έχει. Όχι. Ο μαθηματικός ξέρει ότι έχει ξεφύγει. Αυτός έχει κάνει ήδη τον φυσικό σου. Εφόσον υπάρχει όλο, τότε το εφαρμόζει. Να. Λοιπόν, έχει ζήλιο μετά, αλλά πρώτα να το αποδείξουμε. Άρα, ο 12, γιατί όχι για αυτόν τον λόγο, άρα φανταστείτε ότι είστε πάνω. Έχετε λοιπόν την πυραμίδα που πέφτει, έχει 4 γραμμές. Επειδή έχετε την αντανάκλαση από κάτω, έχει αρέσει 4 που ανεβαίνουν. Και επειδή πατάτε πάνω σε ένα τετράγωνο, έχετε 4. Άρα 12. Είμαστε εντάξει. Αυτό τώρα για να νευριάσει, θα το κάνουμε με το 12έδρο. Άρα δεν υπάρχει πυραμίδα Αιγυπτιακή που έχει αυτό το θέμα. Εντάξει, το αφήνουμε. Άρα φανταστείτε τώρα ότι έχετε ένα πεντάγωνο. Πάνω στο πεντάγωνο πατάν. Θα σας βοηθήσω λίγο. Άρα πάνω στο πεντάγωνο αναγκαστικά πόσα πεντάγωνα πατάν? 5. Πεντάγωνο. Ωραία. Σε ένα πεντάγωνο πατάν 5. Δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο. Πώς θα τα βάλεις? 5. Μπορώ όμως να του δώσω δίκιο. Όχι σε αυτό το που είπες, αλλά ο φυσικός το βλέπει κανονικά αμέσως. Σου λέει κατοπτρικά, άμα βάλω ένα πεντάγωνο και βάλω 5 που ακουμπάνε από πάνω, μπορώ να βάλω και 5 που ακουμπάνε από κάτω. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που κάναμε προηγουμένως με το τετράγωνο. Άρα στο τετράγωνο, άμα σας έλεγα πόσα τρίγωνα ακουμπάνε, θα μου λέγατε 4. Όμως προηγουμένως είπαμε ότι είναι 8. Άρα είναι 10. Ναι, μην αγχώνεστε, δεν είπα αυτό. Είπα απλώς να τον δικαιώσω, για να μην νομίζει. Άμα αλλάξω τις διαστάσεις, μπορεί να αλλάξω και τον αριθμό. Άρα σε ένα τετράγωνο θα είναι 4 όταν θα είμαι σε μια επιφάνεια. Όταν όμως θα είμαι σε
τριζιάστα στο χώρο, στην πραγματικότητα μπορώ να κάνω ένα τετράγωνο και να βάζω φτερά, έτσι, τάκ, 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 όσα τρίγωνα θέλω, έτσι γίνεται. Εδώ δεν έχει πια όριο. Μόνο που εδώ τα φτερά θέλουν να κολλάνε κιόλας. Αλλά άμα βάλω τα φτερά και θέλουν να κολλάνε, δεν έχω πολλές περιπτώσεις, έχω μόνο το οκτάεδρο. Άρα, έχετε τώρα σαν άσκηση το δωδεκάεδρο. Για να καταλάβετε τώρα πώς το πάμε. Για όσους έχουν κάνει, ας πούμε, γκολ, έχετε παίξει γκολ. Βέβαια, είναι πολύ διαδεδομένο στην Κρήτη. Παντού. Το γκολ, για όσους το έχουν κοιτάξει από κοντά, την μπάλα, έχει τρυπούλες. Έχει τρυπούλες ή έχει βαχουλώμα. Ωραίος. Παίρνει πόντο. Δεν είναι τρύπες. Βέβαια, τελείως θα μπορούσα να σου το πω. Άρα, πόσα βαχουλώματα έχει. Άπειρα αποκλείεται. Φαντάζομαι ότι λες άπειρα σε πλήθος επιπλέον. Όχι άπειρα. Άρα, στην πραγματικότητα, επειδή αυτό έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος, δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι έχει παραπάνω από την επιφάνεια. Εντάξει, άρα αποκλείεται να είναι αυτό το άπειρο που έλεγες. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το εξής. Στην πραγματικότητα υπάρχουν διάφοροι τύποι. Δεν είναι όλες οι μπάλες γκολφ το ίδιο. Υπάρχουν πατέντες. Όχι. Για την γεωμετρία μιλάω. Άρα εξηγώ για ποιο λόγο. Άμα πάρετε μία σφαίρα και θέλετε πάνω σε αυτή τη σφαίρα, σας αρέσει κανονικά αυτό, να βάλεις φορτία και θες να είναι στην ίδια απόσταση όλο. Μα δεν ξέρεις πώς θα βάζεις, αλλά θες να είναι αυτό στην ίδια απόσταση. Άρα φανταστείτε λίγο πιο ηλεκτρικά τι κάνει. Ναι, ωραία. Άρα φανταστείτε τώρα π.χ. ότι είναι ηλεκτρόνια. Γεια σας. Μια ημέρα στο μοτάνο. Καλά. Ήταν πολύ σύντομη η ενημέρωση. Ωραία. Άρα, παίρνετε μία σφαίρα, βάζετε πάνω, ας πούμε ότι είναι ουδέτερη, βάζετε πάνω ηλεκτρόνια, τα οποία μπορούν να κρατήσουν πάνω στη σφαίρα, γιατί αυτό είναι άλλο θέμα, και θέλετε να βρείτε πόσα ηλεκτρόνια μπορείτε να βάλετε, έτσι ώστε να είναι όλα στην ίδια απόσταση, γιατί βέβαια ο ένας τραβάει, ο ένας σπρώχνει. Αλλά βέβαια για τα ηλεκτρόνια σπρώχνουν όλοι. Εντάξει. Αλλά όμως σπρώχνουν όλοι, επειδή σπρώχνουν και οι άλλοι, πούμε, άμα είμαστε και εμείς δύο ηλεκτρόνια, δεν μοιάζουμε με δύο ηλεκτρόνια, αλλά τέλος πάντων. Άμα πάρουμε λοιπόν ένα ηλεκτρόνιο εδώ, θα δείτε ότι σιγά σιγά θα μετακινηθούμε και θα γίνουμε τρίγωνο. Βλέπετε, γιατί. Δηλαδή αυτό εδώ θα είναι η μεγάλη ένταση, δεδομένο, και το παραμικρό τσάπ φεύγει, ισορροπία τρίγωνο. Τώρα λοιπόν, τι γίνεται. Ποια είναι η λύση. Σήκωσες το χέρι. Όχι. Σου λένε τώρα να ξύσουμε όλη τη μύτη μας. Λοιπόν, ποιος ξέρει τη λύση. Δεν βοηθάω καθόλου, την έχω δώσει ήδη. Το έχει. Μπορούμε να βάλουμε τρία φορτία πάνω στις σφαίρες, ώστε να σχηματίσει ένα μεγάλο τρίγωνο. Όχι. Τώρα έχετε ένα πρόβλημα, γιατί τώρα σας έχω δείξει ότι νοητικά σας έχω δώσει την απάντηση πριν να πω το πρόβλημα, αλλά επειδή δεν συνδυάζεται με την απάντηση, λέτε μα ποια είναι η απάντηση. Και είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα. Που δεν έχουμε τη λύση. Με στην πραγματικότητα έχετε και τη λύση κιόλας. Μερικές φορές στα μαθηματικά νομίζουμε ότι το πιο δύσκολο είναι να βρούμε τη λύση. Το πιο δύσκολο είναι να καταλάβουμε ότι τη βρήκαμε. Γι' αυτό είναι μερικοί που κάνουν υπολογισμούς, την έχουν βρει, το ξεχνάνε, συνεχίζουν, διορθώνουν κιόλας και λέει δεν βρήκα. Και μετά διαβάζει ο μαθηματικός μου φυσικός και λέει μα εδώ το βρήκες, αυτό είναι σωστό. Okay. Άρα, ειδικά με τις αποδείξεις με ισότητες, αυτό μπορούν να κάνουν ξεσπάγους κύκλους και να έρχονται έτσι να το αποδείχνουν. Είναι τα κανονικά πολύεδρα, είναι αυτά που είπα ήδη. Το τετράεδρο, ο κύβος, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το εικοσάεδρο. Γιατί άμα το σκεφτείτε τώρα λίγο πιο μαθηματικά και ξαναξεχάσετε ότι ήταν πρόβλημα φυσικής, πρέπει να καταλάβετε ότι άμα είναι στις ίδιες αποστάσεις, σημαίνει ότι μπορεί να κόψετε την σφαίρα σας σε φέτες, έτσι ώστε να δημιουργούνται έδρες,
Και τότε θέλει να πει ότι έχετε τις ίδιες έδρες παντού. Πότε έχουμε τις ίδιες έδρες παντού? Όταν έχουμε κανονικά πολυέδρες. Άρα υπάρχουν μόνο αυτές οι περιπτώσεις. Επειδή τα βαθουλώματα στο γκολφ είναι πολύ περισσότερα, δεν θα είχαμε αρκετά, όσο αφορά τις κορυφές, τι κάνουμε? Έχουμε δημιουργήσει διάφορες πατέντες της φυσικής, που έχουμε βρει διάφορα βαθουλώματα που, άμα πάρετε τη μία μπάλα του γκολφ και την άλλη, όπως και να τη γυρίσετε, δεν ξαναβρίσκεται ποτέ αυτό. Και επειδή είναι δύσκολο σαν πρόβλημα, φυσικής τώρα, γιατί τα μαθηματικά αρχικά λένε ότι υπάρχουν μόνο αυτές οι λύσεις. Αν τότε θα έχετε πολύ λίγα βαθουλώματα. Ενώ εσείς θέλετε πάνω κάτω τα βαθουλώματα να είναι κοντά. Γιατί βάζουμε βαθουλώματα στην μπάλα γκολφ? Έχει καλύτερη αεροδυναμική ή? Και η σωστή απάντηση είναι αυτό που θέλεις να πεις. Είσαι σίγουρος? Δεν θες να αλλάξεις γνώμη? Έχεις λάθος. Δεν έχει καλύτερη αεροδυναμική, αλλά έχει κάτι άλλο. Όχι, μεγαλύτερη μάζα, αφού έχει βαθμό, δεν θα έχει μεγαλύτερη μάζα. Θα σου πω, δεν το κάνει τέτοιο. Κάνω βαθμόματα, τη καλύπτω, δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη μάζα. Φαντάζομαι ότι είναι από το ίδιο υλικό, όλο. Εντάξει, άρα φαντάζομαι ότι έχει μια σφαίρα και την έχει σκάψει. Οκ, δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη μάζα. Η επιφάνεια αυτή είναι σίγουρα λάθος, έχει πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, για να καταλάβεις τι εννοώ. Όταν θα έχεις αυτό σαν επιφάνεια ή αυτό σαν επιφάνεια, μα έχεις ένα τόξο. Άρα τι γίνεται? Άμα το σπάσεις και κάνω εγώ το ανάλογο, θα πρέπει να έχω ακριβώς το ίδιο, μας εντάξει, σαν αντίγραφο, και να μπορώ να πω ότι το ίδιο. Αν το βαθούλωμα είναι πιο εδώ, αποκλείεται να έχει την ίδια επιφάνεια. Αντιθέτως, θα έχει μεγαλύτερη επιφάνεια. Άρα, στην πραγματικότητα είναι για ένα φαινόμενο που λέμε γυροσκοπικό, είναι ότι στον αέρα, αυτό που μας ενδιαφέρει, δεν είναι να διαρχίζουμε μόνο τον αέρα, είναι να έχουμε σταθερότητα. Άρα, αυτές εδώ οι μικρές τρύπες σας δημιουργούν μια σταθερότητα και η μπάλα είναι. Α, ποιος έχει κάνει δίσκο? Δεν έχει. Δισκοβούλους δεν έχουμε. Λοιπόν, ο δίσκος πάνω κάτω, θυμάστε πως είναι. Είναι σαν μια φέτα. Αυτή η φέτα σας μαθαίνει ο άλλος όταν θα το βάλετε το δίσκο, κατεβάζετε το δίσκο. Πρέπει αυτό εδώ να περνάει από το κέντρο, έτσι ώστε όταν θα τελειώσει, γιατί θα είναι το τελευταίο δάχτυλο που θα κρατάει το δίσκο, πρέπει ο μισός δίσκος να φεύγει. Αλλά τι κάνετε? Θα σας μάθουν οι προπονητές ότι πρέπει να κάνεις μεγάλη περιστροφή. Μάλιστα. Σε κάποια φάση, μάλιστα, οι Ιταλοί στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαν κάνει και ένα κομματάκι έτσι και να βάζει το δάχτυλο και να περιστρέφεται, να του συγκλίνουν να βάζει. Λοιπόν, άρα, άμα έχετε ελάχιστη περιστροφή, το πετάτε έτσι, δεν πάει μακριά. Εντάξει. Άμα έχει πολύ μεγάλη περιστροφή, στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα γυροσκοπικό φαινόμενο, θα το χρησιμοποιήσουμε και σε θέματα προσανατολισμού που έχουμε στα καράβια, και αυτό θα έχει μια σταθερή πορεία. Αλλιώς τι γίνεται? Άμα δεν έχει αυτό πολύ, τι κάνει? Την ώρα που μπαίνει, έχει αστάθεια στην γραμμή και αυτό αρχίζει να κάνει έτσι, και μόλις ο δίσκος σας κάνει έτσι, αυτό θα σταματήσει πολύ γρήγορα. Το κάνουμε λοιπόν και για τα αεροπλάνα. Αυτό, αν έχετε προσέξει τα αεροπλάνα, η μύτη μπροστά είναι μια μύτη που είναι σαν βελόνα σχεδόν, και δεν είναι απλώς αυτό, γιατί άμα είναι μόνο το κλασικό και δεν μπαίνει η μύτη σαν βελόνα, τι κάνει? Η μύτη του αεροπλάνου κάνει συνεχώς έτσι. Να καταλαβαίνετε τι γίνεται για τον πιλότο. Εσείς το βλέπετε έτσι, αυτός το βλέπει έτσι. Δεν το θέλει. Άρα εδώ, αυτό που θέλουμε λοιπόν να κάνουμε σε αυτόν τον τύπο είναι ότι άμα πάρουμε και το κάνουμε με το 12ο, και αυτό είναι ακόμα και εντυπωσιακό, τώρα τις κοιλίδες που έχω, τα βαθουλώματα που έχω πάνω στην μπάλα γκολ, τα ενώνω, τότε θα βρω ότι πάλι θα έχω δύο. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, δεν ξέρετε ακριβώς πού είναι οι κορυφές. Τις ενώνετε, δεν ξέρετε ακριβώς πόσες ακμές έχετε βάλει, και παρόλα αυτά σας λέω, εφόσον το κάνετε και κάνετε και το δεύτερο, στο τέλος θα βρείτε πάλι δύο. Αυτό έχει σχέση και με τη σφαίρα. Άρα η σφαίρα, άμα θέλετε να την κόψετε τη σφαίρα, αυτό είναι που ονομάζουμε στα μαθηματικά το γένος. Άμα την κόψω έτσι τη σφαίρα, εντάξει,
με μία μπορώ να την κόψω. Είμαστε εντάξει. Οκ. Άμα πάρετε τώρα έναν τόρο. Κουλούρι. Οκ. Μπορώ έχοντας ένα κόψιμο να μην έχω κόψει ακόμα τον τόρο εκ προκτήτου. Το βλέπετε αυτό. Συμφωνώ. Πάρα. Εκεί το κάνω έτσι. Τα ζωγραφίζετε αυτά, φαντάζομαι. Γιατί είναι και εύκολα να γίνει τώρα εκεί. Και μπορείτε να φανταστείτε τώρα ότι μπορείτε να τον κόψετε αλλιώς. Μπορείτε να τον κόψετε με μια φέτα έτσι. Αλλά π.χ. τι κάνετε. Όταν κόβετε τον τόρο, μπορείτε να τον ανοίξετε, θα σας κάνει κύλινδρο. Τον κύλινδρο μπορείτε να τον κόψετε έτσι και μετά να τον ανοίξετε. Άρα βλέπετε ότι για έναν τόρο χρειάζεστε δύο φορές να τον κόψετε για να είναι κομμένο. Ενώ με τη σφαίρα χρειάζεται μόνο μία. Αυτή εδώ η ιδιότητα θα έχει σχέση με το γένος, αλλά τώρα θα σας κάνω ένα άλλο. Άρα ας πούμε ότι παίρνουμε αυτό. Είπαμε ότι ο πίνακας είναι άδειος, ε. Άρα εδώ μπορώ να το κόψω έτσι, τσακ. Μπορώ να κόψω και εδώ έτσι, τσακ. Μπορώ να κόψω και έτσι, άρα βλέπετε ότι χρειάζομαι περισσότερα. Μπορώ τώρα να κάνω κάτι άλλο που θα μας θυμίσει την ομοτοπία, να έχω ένα λαστιχάκι πάνω. Και θέλω να δω ότι, εγώ δεν θέλω να κάνω γεωμετρία, και θέλω να δω ότι αυτό είναι διαφορετικό από αυτό και είναι διαφορετικό από μία σφαίρα. Άρα θα μου πείτε είναι εύκολο, αφού εδώ έχει μία τρύπα, εδώ έχει δύο τρύπες, αυτό δεν έχει τρύπα. Είναι σωστό. Όμως, για να το βρούμε σε θέματα πορείας, μπορούμε να βάλουμε ένα λαστιχάκι εδώ. Εντάξει, και το σφίγγεται. Όταν το σφίγγετε και σημαίνει ότι έχουμε μόνο ένα σημείο, τότε τι είστε, είστε πάνω σε μια τοπολογική σφαίρα. Έχει ενδιαφέρον σαν ιδιότητα. Εδώ άμα το σφίξω, άμα το βάλω που να είναι, άμα το βάλω έτσι, και το σφίξω, θα έχω ένα σημείο. Αλλά δεν είναι χαρακτηριστικό. Άρα η ιδέα είναι ότι το πετάω όπως θέλω το αριστεχάκι, και άμα το σφίξω, άμα είναι για οποιοδήποτε σημείο, θα πρέπει να έχω αυτό. Αν όμως δεν το έχω για οποιοδήποτε σημείο, καταλαβαίνετε ότι άμα το αριστεχάκι είναι εδώ, και όσο και να το σφίξετε, θα σας κάνει τον κύκλο. Είμαστε εντάξει. Άρα βλέπετε τώρα μια άλλη ιδιότητα πολύ όμορφη, είναι ότι εδώ έχω δύο τύπου λαστιχάκια. Το βλέπετε. Πού είναι. Ναι, άμα μου λέτε τις τρύπες, επειδή είδατε δύο τρύπες. Αλλά τα δύο τύπη λαστιχάκια δεν είναι στις τρύπες. Είναι το ένα είναι έτσι. Και το άλλο είναι έτσι. Γιατί άμα μερικοί από εσάς σκέφτηκαν με ύπουλο τρόπο ότι εννοούσα αυτό, λέω εγώ τώρα. Όχι εσύ. Δεν φταίω. Αυτό είναι το ίδιο. Ενώ αυτό δεν είναι το ίδιο, γιατί αυτό περνάει από μία τρύπα, αυτό περνάει από δύο τρύπες. Αυτό θα μας δώσει μόνο χαρακτηριστικά. Και τώρα θέλω να σκεφτείτε εσείς το σώμα σας, αν είναι αυτό, αυτό, αυτό ή κάτι άλλο, τοπολογικά. Όχι, για να σας βοηθήσω. Το χέρι δεν μετράει. Βλέπετε, γιατί επειδή δεν έχει καμία τρύπα, στην πραγματικότητα μπορώ να αφαιρέσω το δάχτυλο, ξαναέρχομαι εδώ, αφαιρώ όλο το χέρι και έρχεται μέχρι εδώ. Μας εντάξει. Όχι. Λοιπόν, το ίδιο το άλλο με το χέρι, το ίδιο με το πόδι. Άρα τι έχετε, το κεφάλι. Το κεφάλι και το άλλο. Κάτι να μην το πούμε. Το λέξα, ναι, που μοιάζει με το βόρειο, αλλά με κάπου. Εντάξει. Ναι, έχετε μια τρύπα. Τουλάχιστον. ναι, γιατί τώρα, άμα πάρετε δύο τρύπες, εντάξει, τα αυτιά. Περνάει μία από την άλλη. Σε μερικούς βέβαια εντάξει, ναι, αλλά το. Άρα, γίνεται. Στην πραγματικότητα θα μπορείτε να μετρήσετε πόσες τρύπες έχετε. Okay. Άρα και έχετε το στόμα. Αλλά έχετε και τις δύο, από τη μύτη. Okay. Αυτές εδώ επικοινωνούν πώς. Και τα μάτια, σωστά. Αν είμαι εκεί που είχαν ξεχάσει τα μάτια. Ναι. Τα μάτια στην πραγματικότητα, άμα τα κάνετε καλά, μπορεί να καθαρίσετε και να αναπνέετε από τα μάτια. Είναι μια τεχνική που τους κάνουμε στα κομμάτια. Άρα μπορεί να είσαι έτοιμη στο νερό και αναπνέεις. Τώρα πάντα την πλάτη. Θέλει πολύ εξάσκηση και γι' αυτό κλαίτε.
Δεν κλαίμε. Γιατί δεν κλαίμε ποτέ. Πατάμε όλους. Άρα, εδώ θα δείτε λοιπόν ότι ανάλογα πώς θα πιάσετε τις τρύπες, ο συνδετήρας, πλαστικάκι, θα σας δώσει μια άλλη ομοτοπία που θα σας πει ότι τελικά το σώμα σας δεν είναι αυτό που νομίζετε και δεν έχει καμία σχέση με τη σφαίρα, ούτε καν με τον τόρο, ή ακόμα πιο πολύπλοκο και από αυτό, από τις τρύπες, τον αριθμό που έχετε και πώς θα περάσετε τα λαστιχάκια. Αν θα τα περάσετε από εδώ, αν θα τα περάσετε από τη μύτη και από το στόμα, δεν λέω την άλλη περιοχή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα, αυτό εδώ μας δείχνει ενδείξεις, τις οποίες μπορούμε να τις συνδυάσουμε εδώ. Τώρα τι γίνεται. Άμα βάλω ένα πολύεδρο πάνω σε μια επιφάνεια της σφαίρας, θα έχω ακριβώς την ιδιότητα που έχω εδώ. Άμα το βάλω όμως πάνω σε ένα τόρο, θα έχω μια αλλαγή της ιδιότητας. Διότι επειδή θα έχω μια τρύπα και επειδή τα λαστικάκια θα μπορούν να περάνουν, ξαφνικά αυτό που θα μπορούσε να πω ότι ήταν κλασικός κύβος, όταν το βάζω πάνω και περνάω από τις άλλες πλευρές, άρα φανταστείτε τώρα ότι ο κύβος πιάνει το κουρί έτσι, και έχω μια τετράδα εδώ και μια τετράδα εδώ. Άρα τώρα μια επιφάνεια που δεν είχαμε πριν είναι αυτή. Αυτή όμως είναι μόνο μία. Άρα ξανά έρχομαι σε θέματα τοπολογίας. Είναι αρχικά τι κάνουμε. Άμα βάλω μόνο ένα σημείο, πόσες κορυφές, πόσες ακμές, μηδέν, ακμές, μηδέν, πόσες έδρες, μία. Είμαστε εντάξει. Άρα άμα το κάνω τον τύπο, κορυφή συν έδρα, μείον ακμές. Άρα τι έκανα, έκανα ένα, ένα, μείον μηδέν. Εντάξει. Άρα τώρα θα μπορώ να το κάνω μετά υπαγωγικά και να το χτίσω έτσι και να αντιληφθώ ότι όντως ο τύπος του Euler, όταν θα είμαι σε μια επιφάνεια και όταν θα μείνει πάνω σε μια σφαίρα, γιατί μια σφαίρα τι είναι, την παίρνετε, την τρυπάτε, αυτό το σκέφτηκε ο Ρίμαν. Α, για φέρτε το κόκκινο τώρα. Άρα ο πίνακας είναι άνθρωπος. Εντάξει. Άρα ο Ρίμαν τη σκέφτηκε. Σκέφτηκε ότι άμα παίρνετε μια σφαίρα. Μα δεν είναι πολύ ωραίο το κόκκινο σας. Πράσινο. Έχετε πράσινο. Δεν έχουν πράσινο, τέλος πάντων. Άρα τρυπάτε εδώ και κάνετε στερεοσκοπικά και θα δείτε ένα ωραίο φαινόμενο που μπορούμε να το κάνουμε. Άρα πρώτα την τρυπάμε και την ανοίγουμε και την ανοίγουμε εντελώς. Ή μπορούμε να κάνουμε κάτι που έχει και αυτό ενδιαφέρον, ή να πάρουμε μια γραμμή, τοκ, και τι κάνουμε. Παίρνουμε από τον βόρειο πόλο. Κρατάμε ένα σημείο, τρυπάμε τη σφαίρα κάπου και εκεί που το τρυπάμε, κρατάμε τη γωνία και βρίσκουμε αυτό το σημείο. Εντάξει, πάνω σε μια επιφάνεια η οποία είναι εφάπτεται πάνω στη σφαίρα π.χ. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι παραδείγματος χάρη το σημείο που είναι εδώ θα το πετάξουμε στο άπειρο σε όλη την απόσταση. Ενώ τα άλλα θα έχουν μια πεπερασμένη απόσταση. Άρα όταν θα είμαι πολύ κοντά θα πηγαίνει εδώ και θα σταματάει εδώ. Είμαστε εντάξει. Αυτό μας κάνει λοιπόν μια στερεοσκοπική προβολή που μας επιτρέπει να βλέπουμε σε δύο διαστάσεις αντικείμενα που είναι σε τρεις διαστάσεις, χωρίς να έχουμε τόσες πολλές δυσκολίες. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι αυτός ο τύπος, ανάλογα με το τι θα, όπου θα ζήσω, άρα πώς εμείς το λέμε θα ζήσω, είναι ότι το αντικείμενο ζει σε έναν χώρο. Εμείς έχουμε συνήθεια να ζούμε σε έναν χώρο ελεύθερο με τρεις διαστάσεις. Εντάξει, αυτό. Okay. Τώρα εγώ σας λέω ότι έχετε δικαίωμα να είστε μόνο πάνω σε μια σφαίρα. Και το να σηκώσει το κεφάλι, είστε πάνω σε μια σφαίρα. Άρα, αν είστε πάνω σε μια σφαίρα και συναντάτε τους άλλους, είναι το ανάλογο που λένε flatland. Flatland είναι ένα ωραίο κείμενο όπου μας εξηγεί το χώρο με πολλαπλές διαστάσεις, αν είναι σαν μυθιστόρημα, και αρχικά, επειδή ξέρει ότι είμαστε όλοι κουμπούρες, μας βάζει πρώτα σε δύο διαστάσεις και μας μιλάει για τρίγωνα, τετράγωνα και αυτό λέμε. Ω, το κατάλαβα. Και μετά λέει ποια είναι η συνάντηση, ποια είναι η συνάντηση. Προσέξτε τη σειρά σειρά σας προετοιμάζω για το σοκ, θα πάρω το νοητικό. Ποια είναι η συνάντηση ενός τετράγωνου σε μία σφαίρα. Το τετράγωνο λοιπόν, επειδή είναι μόνο σε χώρο με δύο διαστάσεις, πώς τη βλέπει τη σφαίρα. Έλα, είναι εύκολο. Η σφαίρα μπορεί να μπει στο τετράγωνο, αλλά ας πούμε ότι είναι απ' έξω προς χώρο. Πώς την βλέπει. Με τα μάτια.
Έχει μια πυκική δράση. Τα μάτια τα βάζει πού στο τετράγωνο, στις κορυφές. Ας πούμε λοιπόν ότι έχει μάτια παντού. Δεν είσαι κάνω κομμάτια. Λοιπόν, άρα κοιτάζει τη σφαίρα, πώς τη βλέπει. Ναι, κυκλική, στην πραγματικότητα, για να είμαστε εντελώς της αλήθειας, βλέπει μια γραμμή. Ναι. Να ακούσει. Ναι, φαντάσου τώρα είσαι flat, δηλαδή κοιτάζεις έτσι. Άμα σου έρθει ένα κύκλος, το ίδιο flat, εσύ τα δεις σαν τη διάμετρο. Α, πώς γίνεται. Να, πώς γίνεται. Άρα μετά όμως τι κάνεις. Άμα κοιτάξεις έναν κύκλο, εσύ άμα τον κοιτάξεις έτσι, ό,τι και να κάνεις, βλέπεις πάνω ότι την ίδια διάμετρο. Α, τότε λες μήπως είναι κύκλος. Δεν τι κάνεις. Κάνεις ένα προβολικό σύστημα και λες, εγώ τον βλέπω μόνο έτσι. Εντάξει. Και κάθε φορά που τον βλέπεις, εσύ βλέπεις αυτή την απόσταση. Αλλά βλέπεις και από εδώ, οποιαδήποτε ματιά και να το βλέπεις, βλέπεις πάνω σε την ίδια απόσταση. Π.χ. πες ότι δεν βλέπεις ακριβώς την ίδια απόσταση. Τι είναι, τι μπορεί να είναι. Ναι, σωστή. Ένα παράδειγμα. Ένα τρίγωνο. Άρα ένα τρίγωνο θα το δεις αμέσως ότι δεν έχει πια σχέση με τον κύκλο, γιατί θα έχεις σπασίματα. Όταν θα φτάσεις στις γωνίες, θα κάνεις τάκ, θα νιώσεις. Εδώ δεν έχω σπασίματα. Η έλλειψη. Μία έλλειψη θα έχει την εντύπωση ότι είναι σχεδόν το ίδιο, αλλά κάθε φορά που κουνιέσαι λιγάκι λες, ω, μεγάλωσε, τώρα η μίξη είναι. Γιατί η έλλειψη, θυμάστε, ότι έχουμε αυτό. Okay. Άρα όταν θα κάνετε συμβαπτόμενες, είσαστε πάντοτε απ' έξω, άρα θα δίνουμε την εντύπωση ότι είναι το ίδιο, αλλά στην πραγματικότητα, με την έλλειψη, μπορείτε να δείτε ότι θα έχουμε μια αλλαγή. Εντάξει. Τώρα λοιπόν το να σκεφτείτε πώς βλέπετε τη σφαίρα. Η σφαίρα έχει δικαίωμα να μετακινείται. Είστε εδώ. Άρα μπορείτε να τη δείτε ή να μην τη δείτε. Να τη δείτε εφαπτόμενη, άρα ένα σημείο βλέπετε. Τι γίνεται εσύ εδώ. Δεν ξαφνικά τσουπ γίνεται πιο μεγάλο. Άρα εσείς βλέπετε μια διάμετρο. Κάνετε περιστροφές παντού, λέτε πω που είναι κύκλος. Μετά αλλάζει ο κύκλος. Τι κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα δεν ξέρετε πια. Ναι. Ναι, μπορεί να απομακρύνετε, αλλά εσείς είστε όμως σε μόνο δύο διαστάσεις. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Τώρα λοιπόν αυτό που είπες ήταν πολύ ωραίο. Λέει η σφαίρα, για να με μάθεις καλύτερα, θα μπω μέσα σου χωρίς να περάσω από σένα. Αλλά τι κάνει, λοιπόν, σηκώνεται η σφαίρα και ξανακατεβαίνει και έχει μπει απ' έξω μέσα χωρίς να διασταυρώσει. Όταν είσαστε λοιπόν σε δύο διαστάσεις, και ξέρετε πως είναι οι τρεις διαστάσεις, λέτε, εντάξει, okay. Σηκώθηκε, ξανακατέβηκε και έκανε απλώς ασανσέρ. Τώρα λοιπόν θέλω να σας δείξω ένα αντικείμενο. Θα το δείξω με άλλο πρόβλημα, γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ αθέσιο. Άρα ξανάρχομαι στο μπλε, το άλλο μπλε δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο αυτό το καινούριο μπλε τώρα. Άρα, έχουμε ένα αντικείμενο τέτοιου τύπου. Το παίρνω, βλέπετε, μοιάζει με μπουκάλι. Και μετά από το μπουκάλι το στρίβω, το ξαναστρίβω εδώ, μπαίνω μέσα και το ανοίγω έτσι ώστε να εφαρμόζεται κάτι. Βλέπετε αυτό το μπουκάλι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ λέγεται μπουκάλι του Klein. Άρα το μπουκάλι του Klein είναι λίγο παράξενο, γιατί τι σημαίνει, αυτό κανονικά ζει σε τέσσερις διαστάσεις, μπορεί να κάνει και πέντε, δεν έχουμε πρόβλημα, και δεν έχει καμία διασταύρωση. Θα μου πείτε αφού τη βλέπω τη διασταύρωση. Τη βλέπετε επειδή μένετε σε δύο διαστάσεις και βλέπετε τη σφαίρα και δεν καταλαβαίνετε ότι μπαίνει έξω και μέσα. Άρα άμα φανταστείτε τώρα ότι είσαι σε τρεις διαστάσεις, μπορούμε τα παραζητήματα με τέσσερις διαστάσεις να τα βλέπουμε έξω και ξαφνικά να εμφανίζονται μέσα μας χωρίς να έχουν περάσει το δέρμα μας. Άρα, για να κάνουμε λίγο μια προετοιμασία, είναι καλό να αρχίσουμε με την λωρίδα του Moebius, διότι είναι το ίδιο με το μπουκάλι του Klein, απλώς είναι σε μία διάσταση μικρότερη και τα συνέπεια μας επιτρέπει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται. Όσο. Άρα, αυτό εδώ το ενώνω έτσι. Άμα το ενώσω έτσι, είναι απλώς ένας κύριντρος.
Οκ. Τώρα λοιπόν κάνω ένα κόλπο, τάκ, το ενώνω έτσι. Θα μου πείτε σιγά τι έκανε. Εντάξει. Ωραία. Το θέμα είναι ότι άμα το ενώσω έτσι, τώρα άμα πάρω το στυλό, τέλος πάντων, οτιδήποτε, πάρε αυτό. Εγώ ζωγραφίζω τώρα. Άμα ζωγραφίσω, θα ζωγραφίσω όλη την επιφάνεια, γιατί δεν έχει δύο επιφάνειες, έχει μία επιφάνεια. Άρα αυτό στην πραγματικότητα είναι μία σελίδα που είναι φύλλο. Ενώ το φύλλο έχει δύο σελίδες. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι ότι εδώ δεν μπορείς να ξέρεις αν είσαι από πάνω ή από κάτω, γιατί δεν υπάρχει πάνω και κάτω. Okay. Άρα εδώ θέλει να πει ότι δεν είναι μια επιφάνεια που έχει κατευθείαν γραμμές. Τώρα αυτό να το πάρω και το φουσκώσω έτσι λιγάκι, όλο παντού, θα κάνω μπουκάκι πλάι. Τώρα θα μου πείτε, άμα το κοιτάξετε έτσι, έτσι εσείς προβολικά, βλέπετε ότι υπάρχουν σημεία που είναι και από πίσω και από μπροστά. Έτσι γίνεται. Γιατί βλέπετε την προβολή. Το πρόβλημα είναι ότι όταν θα το ζωγραφίζετε και σιγά σιγά το πιάσετε, θα δείτε ότι δεν έχει καμία διασταύρωση. Συμφωνούμε. Ωραία. Είναι ακριβώς αυτό που νιώθετε εδώ. Εδώ, επειδή βλέπετε σε τρεις διαστάσεις, εσείς βλέπετε μία διασταύρωση και λέτε εδώ, σίγουρα δεν σταυρώνει, ενώ είναι έτσι. Άρα είναι φαινόμενο οπτικής με την ιδέα ότι είμαι σε τέσσερις, το πετάω σε τρεις, κοιτάζω πάνω σε ένα πίνακα δύο και λέω εδώ έχει διασταύρωση. Τώρα φανταστείτε τώρα, αν σας το περιστρέψω, κάνω εδώ, ας πούμε βλέπετε μία διασταύρωση, π.χ. τη βλέπετε εδώ. Okay. Τώρα, άμα το αλλάξω, που είναι το ίδιο αντικείμενο, θα δείτε με η διασταύρωση έχει αλλάξει. Άμα ήταν ανοιχτή διασταύρωση, δεν θα άλλαζε σημείο. Θα μείνει εκεί, όπως και να το γυρίζω, θα έβλεπα. Α, εδώ είναι η διασταύρωση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει και σε αυτόν τον χώρο, τώρα θα κάνω λίγο πιο εκνευριστικό, τώρα το κόβω στα δύο, έτσι, τάκ. Όλο στα δύο. Τι έχω. Όχι, δεν έχω το ίδιο πράγμα. Για να σας προετοιμάσω. Αυτό ήταν έτσι. Μετά όταν έκανα έτσι, το άλλαξα. Τώρα μπορώ να το αλλάξω δύο φορές. Ποιος έχει κάτι, ο βιολόγος που είναι εδώ. Έχουμε βιολόγο. Εννοώ τον καθηγητή. Δεν είναι, δεν είναι μέσα. Ναι, μπορεί να κάνει. Ναι, δεν είναι ακριβώς έλικα, γιατί εδώ ξαναπιάνεται, γιατί ο έλικας είναι συνεχόμενο. Εντάξει. Άρα θα σας θυμίσει σιγά σιγά τα προβλήματα με το DNA. Θα είναι διπλός έλικας, όχι ένας. Εδώ θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε ότι άμα το κόψετε, σε πόσα κομμάτια θα μείνει. Έχετε δικαίωμα να σκεφτείτε, εντάξει. Δεν ξέρω, θα το δείτε εσείς. Το έχετε άσκηση για το σπίτι. Παίρνετε ψαλίδι και κάνετε αυτό στις κόλλες και τις περιστρέφετε. Και μετά μπορείτε να καταλάβετε ότι θα μπορούμε να έχουμε μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με τις πόσες στροφές κάναμε. Και το ωραίο είναι, άμα δεν κόψετε ακριβώς το μέσο και κόψετε στο 1 τρίτο, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Καθόλου το ίδιο. Γιατί θα έχετε μια λωρίδα που θα είναι πιο λεπτή, η άλλη θα είναι πιο φαρδιά και είναι που θα περιστρέφεται περισσότερο από την άλλη. Θα να κάνω πιο ανθρώπινο. Εδώ, ξέχασα εδώ. Θα ξανακάνουμε λοιπόν το Μόιμπιους. Παίρνω το Μόιμπιους και τον κόβω στο 1 τρίτο, 2 τρίτα. Το 1 τρίτο, σε κάποια φάση, θα ξανάρθει από την άλλη πλευρά. Εφόσον είναι συνεχόμενο. Απλά φανταστείτε τώρα ότι θα έχουμε δύο κομμάτια που θα έχουν το ίδιο πάχος, ναι ή όχι. Έχεις δεύτερη ευκαιρία. Άμα δεν κατάλαβες και καλά, πώς απάντησες την πρώτη. Ωραία, σκέψου λοιπόν. Okay. Μπορείς να το κάνεις. Είσαι στο 1 τρίτο εδώ. Αυτό το 1 τρίτο, θα κάνεις αυτό, σε κάποια φάση θα βρεθεί εδώ. Άρα έχεις κάνει 1 τρίτο, 1 τρίτο, 1 τρίτο. Επειδή είναι το ίδιο 1 τρίτο, και τώρα θα είναι το ίδιο 1 τρίτο. Άρα θα έχεις το ίδιο πάνω. Είναι αυτό που είπες, έτσι. Το θέμα είναι ότι το 1 που θα είναι στο κέντρο, αυτό θα έχει κάνει σαν το Μόιμπιους, ενώ το άλλο θα έχει κάνει δύο Μόιμπιους. Το έχουμε. Ναι. Αφού κατάφερε, αυτός που θα είναι κομμένος στο κέντρο, στην πραγματικότητα ακολουθεί Μόιμπιους. Ο άλλος κάνει δύο φορές Μόιμπιους. Και να ξαναφτάσει και από τη δυο και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό έχουν το ίδιο πάχος.
Άρα τώρα χειρότερο, προσέξτε τώρα με τα χέρια σα. Θυμάστε που λέγαμε με τις περιστροφές και τα λοιπά. Άρα εδώ, άμα πάρετε λοιπόν το μαρκαδόρο, εντάξει, αλλά αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε στα δικά σου είναι σπίλ. Άρα, στην ΙΡ, το έχεις κάνει σπίλ. Μετά, θα σου το χαλάσω πριν, μετά θα σου λες όπως μπορείς να εξηγήσεις. Λοιπόν, άρα παίρνετε το μαρκαδόρο και κάνετε αυτή την κίνηση. Προσέξτε, την κοιτάζετε καλά. Α? Άρα κάνετε αυτό. Εντάξει, συνεχίζετε έτσι. Συνεχίζεται έτσι. Πόσες στροφές έκανα? Έχετε δεύτερη ευκαιρία. Θα είμαι και εδώ. Προσπαθήστε να το κάνετε έτσι. Πρώτα απ' όλα καταλάβετε ότι δεν θα το κάνετε έτσι. Θα το κάνετε μόνο έτσι. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσετε βαθμούς ελευθερίας που έχετε στον νόμο χωρίς να σπατηριστείτε. Το ξαναλέω. Αυτό εδώ το χέρι που να κάνετε αυτό. Εντάξει, αυτό εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο. Αυτό εδώ είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν θα σπάσει. Ενώ αυτό είναι όλο. Τώρα τι κάνω. Στην πραγματικότητα εδώ θα κάνω δύο στροφές να είμαι ακίνητος. Άρα, άμα μετρήσετε, θα δείτε ότι άμα είμαι εδώ. Εδώ έχω κάνει 180 μίλες. Εντάξει. Εδώ έχω κάνει 360. Άμα συνεχίζω είμαι εδώ και μετά ξανά είμαι εδώ. Άρα έχω κάνει δύο φορές 360 και φτάνω στο ίδιο σημείο. Αυτό εδώ θα μου πούνε ότι αυτό είναι 5 λεπτά ή 5 δευτερόλεπτα. Αλεπτά, εντάξει, το έχω. Λοιπόν, η Βίκα δεν είναι πολύ επίγον, μετά μου κάνει έτσι, με τα αεροπλάνο φεύγει. Λοιπόν, άρα, θέλω λοιπόν, ξανά, όλοι το χέρι σας, να το δείτε. Για προσπαθήστε να το κάνετε αληθινά. Γιατί όταν δεν το κάνουμε βιωματικά, να κρατάς όμως κάτι. Γιατί το πιο ωραίο είναι, ναι, κάντο. Γιατί είχε που πάει, αφού εσύ το κάνει. Ναι, το έχεις, ναι, όχι, εδώ είσαι λίγο. Εδώ δεν το έχεις, εδώ δεν το έχεις. Όχι, έκανες, φυσικά, ξανακάνε. Ναι, τώρα το σηκώνεις, ναι. Κάνε μετά με περισσότερο, πάνω, χρησιμοποιεί τον ώμο σου. Ξέρεις ότι το έκανε. Ναι, δεν το κατάλαβες ακόμα. Ο Ρωσάς την καθρέφτει είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Γιατί δεν μπορείς να το πιστεύεις ότι εσύ το κάνεις αυτό το πράγμα. Άρα, αυτό εδώ θα ζώσει μερικά πράγματα του τύπου spin, αλλά κανονικά εμείς έχουμε την εντύπωση ότι πάνω κάτω θα το γυρίσουμε, θα είμαστε εδώ. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε ότι όταν το γυρίζουμε μόνο μία φορά, δεν είμαστε στο ίδιο σημείο. Ενώ έχουμε την εντύπωση κλασικά ότι όταν γυρίζω μία φορά, θα είμαι στο ίδιο. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι μπορούμε να φτιάξουμε μαθηματικά οντότητες που χρειαζόμαστε να γυρίσουμε τρεις φορές για να φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Τώρα, επανέρχομαι σε κάτι που σας έλεγα στην αρχή, άμα σκεφτείτε ότι το ίδιο σημείο είναι σαν να είναι το μηδέν. Άρα, άμα κάνετε λοιπόν μόνο μία περιστροφή, ήταν ακριβώς ότι το α ίσον 0. Άμα κάνω δύο περιστροφές και φτάνω εδώ, χωρίς να φτάνω σε μία περιστροφή εδώ, σημαίνει ότι είναι το α τετράγωνο που είναι 0, χωρίς το α να είναι 0. Είναι αυτό που λέγατε ότι αποκλείεται να υπάρχει και αυτό είναι το χέρι σας. Εντάξει, σας έχω κόψει τα χέρια τώρα. Δηλαδή, Αφροδίτη της Μήλου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μερικά πράγματα τα κάνουμε και τα έχουμε και στο σώμα μας, απλώς επειδή δεν τα κωδικοποιούμε μαθηματικά, λέμε σιγά να μην υπάρχει αυτό. Υπάρχει το χέρι. Βλέπετε. Άρα, το σώμα σας έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες, αλλά το χειρότερο είναι ότι είναι ο εγκέφαλός σας. Άρα, όσοι απλώς λένε ότι εγώ έχω άλλη αντιγεία στα μαθηματικά, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω στη φυσική, είναι απλώς ότι έχουν αποφασίσει ότι ένα κομμάτι του εγκεφάλου τας δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ δεν το έχω, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Άρα είναι κομμάτιο, δεν πάει το κομμάτι. Τώρα, λίγο πιο. Άμα θέλετε να λύσετε ασκήσεις πιο δύσκολες, πρέπει να σκέφτεστε μόνο από εδώ. Να σκέφτεστε μόνο από εδώ θέλει απόλυτη ησυχία. Άμα θέλετε. Ναι, δεν το έχετε, εντάξει, είμαστε στην Κρήτη, κατάλαβα. Λοιπόν, άρα, όταν θα πηγαίνετε στο εξωτερικό, π.χ. στα Χανιά, θα το βρείτε. Τώρα, όταν λοιπόν μιλάτε. Όταν μιλάτε, χρησιμοποιείτε εδώ μια περιοχή που λέγεται μπροκά. Όταν όμως διαβάζετε, είναι βερνίκιο. Άρα, ανάλογα με το τι κάνετε, μπορεί να ενεργοποιήσετε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου σας.
Άμα δεν το ξέρετε, είσαστε στο στάδιο του κόπενο, λες εντάξει, κάνει εσύ κάτι, μιλάς στον άλλον. Δεν ξέρεις που είσαι, ενώ είσαι μέσα. Άμα το ξέρετε αυτό, σημαίνει ότι όταν θέλετε να κάνετε κάτι που είναι λίγο ακουστικό, συμφέρει να το πείτε δυνατά, να το ακούει το εγκέφαλό σας και να ενεργοποιεί άλλη ζώνη. Το πιο ωραίο που κάνουμε εμείς είναι ότι το διαβάζουμε το κείμενο, το διαβάζουμε μετά δυνατά, το διαβάζουμε μετά σιωπηλά, μετά δεν το διαβάζουμε. Αυτό έχουμε ενεργοποιήσει τέσσερις ζώνες. Τώρα αυτές οι τέσσερις ζώνες, χωρίς να το θέλετε, το συμβολικό, γιατί το θέλετε, το θέλετε, αλλά μπορεί και να μην το θέλετε στην αρχή, ενεργοποιούνται και δουλεύουν όλες μαζί. Χωρίς να το συλλαμβάνετε εσείς με τη δικιά σας την αντίληψη ότι παίζουν και οι τέσσερις μαζί. Αλλά τώρα και οι τέσσερις μαζί προσπαθούν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα. Άρα, άμα σας πω ας πούμε έναν αριθμό τηλεφώνου, θα σας το πω έτσι προφορικά, θα προειδοποιήσω, όπου ενεργοποιεί το εγκέφαλος και λέει τώρα θα πάρω πληροφορία. Μπορώ να το γράψω. Άμα να το γράψω, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρη κωδικοποίηση, άμα θα γράψω αυτό. Είναι ο εγκέφαλός σας. Κοιτάζει η γεωμετρία. Το μετατρέπει σιγά σιγά επειδή σας είπα ότι ήταν τηλέφωνο. Άρα αυτό σας βοηθάει, ώστε να βλέπετε τι λέει αυτός. Άρα, άμα το γράψουμε με αυτόν τον τρόπο, ο εγκέφαλος δραστηριοποιεί δύο διαφορετικές περιοχές. Την εικόνα και μετά ενεργοποιεί εκεί που διαβάζουμε αριθμούς. Ενώ δεν υπάρχουν αριθμοί. Αν όμως κάνετε το κόλπο που λέγαμε, τώρα είναι καλό να πείτε ότι αυτό είναι το 3. Αυτό είναι το 3. Αυτό τι είναι? Δύο. Προσέξτε τώρα, έχετε αποφασίσει ότι είναι δύο επειδή έχει δύο γραμμές. Εφόσον βλέπετε το δύο που έχει δύο γραμμές, λέτε αυτό είναι 7. Άρα έχετε απορρίψει το προηγούμενο. Είπατε ότι αυτό είναι δύο επειδή έχει δύο γραμμές. Αυτό πόσες γραμμές έχει? Άρα είναι δύο. Άρα είναι πάλι το δύο. Είστε σίγουροι? Πέτρα από την ιστορία σου. Εδώ εκεί είναι, αυτό θα πείτε, αυτό μοιάζει με 4. Τρία. Έχει 3. Εδώ λοιπόν, άμα αυτό είναι 3, θα ήταν το ίδιο με το 3 εδώ. Άρα το απορρίπτουμε. Άρα βλέπετε σιγά σιγά, κωδικοποιείται μέσα στον κώδικα. Είναι το ίδιο που κάναμε με τον Google. Στην πραγματικότητα διαβάζετε και την ώρα που το διαβάζετε, λέτε δεν μπορεί να είναι το άλλο, γιατί θα έχει βάλει το ίδιο σύμβολο. Τώρα το κάνω ακόμα χειρότερο. Είμαστε εντάξει, είναι έτοιμοι. Άρα τώρα κάνω αυτό. Τάκ, 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 τάκ. Βεβαίως είναι το 3 γιατί είναι το ίδιο απλώς η άκρηση. Άρα το ξανακάνω τώρα δίπλα σας. Τάκ, τάκ, τάκ. Το 2. Άρα ξαφνικά τι γίνεται. Βλέπετε ξανά αυτό που σας έχω κάνει εδώ. Εδώ θα έχετε λίγο περισσότερο πρόβλημα. Τάκ, 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 τάκ. Ναι, άρα συνεχίζω τώρα. Και μπορώ να κάνω και αυτό. Τώρα μπορώ να κάνω χειρότερο. Είμαστε εντάξει, τώρα είναι έτοιμοι. Γιατί αυτά μπορώ να τα δέσω και να είναι όλα συνεχόμενα. Αλλά τώρα, άμα σκεφτείτε, μπορώ να φτιάξω έναν κώδικα έτσι ώστε όταν ακόμα και όταν είναι συνεχόμενο, όπως είναι αριθμοί τηλεφώνου, εσείς να μπορείτε να το διαβάσετε συνεχόμενα. Αυτό είναι Braille. Ναι. Άρα, απλώς αυτό που είπε τώρα στο Braille είναι ότι πρέπει να βάλω και το λεγόμενο L για να μπορώ να ξέρω σε ποιο επίπεδο είμαι. Άρα, στο Braille θα κάνετε αυτό. Δηλαδή, θα έχετε ένα σήμα αυτό. Όλο το Braille είναι φτιαγμένο μόνο σε 6 σημεία. Αυτό εδώ τα 6. Ανάλογα ποια ανάβετε, ποια σβήνετε, θα σκάνει όλο το αλφάβητο.
Άμα πιάσετε το αλφάβητο με λατινικούς χαρακτήρες, θα δείτε ότι είναι εντελώς κανονικό. Άμα το πιάσετε τώρα βράδυ ελληνικό, θα δείτε ότι έχετε κάποιες εξαιρέσεις. Είναι επειδή κάναμε τη μετάφραση για τα ίδια γράμματα. Αλλά δεν έχουμε την ίδια σειρά. Ενώ όταν το κάνετε, όπως το έκανα αρχικά, που σημαίνει τι. Σημαίνει ότι έχετε γράψει έναν κώδικα που βλέπουν οι τυφλοί, και εσείς τώρα βλέπετε τον κώδικα που βλέπουν οι τυφλοί, ενώ τον βλέπετε. Αλλά τον βλέπετε και κωδικοποιείτε αυτό που εσείς θα γράφετε εύκολα με έναν αριθμό. Είναι χρήσιμο ή δεν είναι χρήσιμο? Ναι, είναι χρήσιμο, γιατί άμα μπείτε σε ένα σανσέρ και έχει πυρκαγιά και θέλετε να πάτε στο 0 και δεν έχετε ιδέα που είναι τα τέτοια, άμα έχετε και αρνητικούς αριθμούς, δεν έχετε ιδέα που είναι το 0. Ενώ άμα βάλετε τα δάχτυλά σας και είναι γραμμένο με μπράι, ξέρετε ακριβώς που είναι το 0. Άρα, θέλω να πει ότι αυτό, τώρα θα βάλουμε μία άλλη αίσθηση, είναι την έννοια της κίνησης. Άμα ενεργοποιείτε σφαιρικά τον εγκέφαλό σας, ουσιαστικά θα καταλάβετε τώρα ότι το να κάνετε μαθηματικά, φυσική, λογοτεχνία κτλ. Είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος να ενεργοποιείτε τον εγκέφαλό σας. Όταν τα βάζετε λοιπόν όλα μαζί, τότε είστε άνθρωπος. Αλλιώς έχετε θέμα. Αυτά για σήμερα. Φεύγουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο.